Κυρία Τσόκανο, καλησπέρα. Μόλις τέλειωσε το εγγένειο του πιάνου, πείτε μας πώς νιώθετε για όλη αυτή την υπέροχη συναυλία που παρακολουθήσαμε. Ακριβώς όπως το είπατε, ήταν ένα υπέροχο, το περιμέναμε όλοι. Όλοι ξέραμε το πιάνο είναι εδώ και περιμέναμε αυτή τη στιγμή για να ηχήσει το πιάνο, για να το αρχίσουμε, να το απολαύσουμε και το χειροκροτήσουμε. Κάτι που έγινε, εγώ μάθησα και στην Σενάτα του Λίζ, νομίζω έδειξε όλες τις παλέτες, τις δυνατότητες αυτού του μοναδικού οργάνου. Και η μουσική της Πόρφ μαζί με τον Μιχάλη στην πίστα της Πέστροφας νομίζω μας έδωσε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα εδώ στην αίθουσα με αυτό το μοναδικό όργανο. Εγώ να ευχηθώ να είναι τα καλύτερα που έρχονται, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και οπτικό αυτό όλο, γιατί με τα ελάχιστα άτομα που μπαίνει εδώ πέρα μέσα στην αίθουσα δεν μπορούν να το απολαύσουν πολύ. Φυσικά. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή ένας περιορισμός, αλλά θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε όσο πιο θετικά και επικοινωνικά γίνεται. Αυτή τη στιγμή το πιάνουμε εδώ και προσπαθήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό κάποια στιγμή να είναι αυτό το πιάνο σε ένα καλύτερο. Μακάρι, μακάρι. Μεγαλύτερο χώρο. Και να ευχηθώ με το καλό το νέο μέλος της οικογένειάς σας να είστε μαζί. Γρήγορα. Ακούσαμε σήμερα υπέροχη μουσική. Ακούσατε και ήδη, ωραία. Ευχαριστώ πολύ.